Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο Πεταλίδι η γιορτή του Αλιέα. Μια γιορτή που έχει στόχο να αναδείξει την ιστορία και την παράδοση της περιοχής στην Αλιέα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια περιοχή στο ιστορικό Πεταλίδι μπροστά από την παραλία του. Μια περιοχή με βαθιές ιστορικές ρίζες στην παράδοση της Αλιέας, γεγονός που ενίσχυαν πολλοί παράγοντες. Καταρχάς η γεωγραφική της θέση. Επιπλέον, οι εμπορικές σχέσεις που πολύ γρήγορα σύναψε η περιοχή με τη Μάνη και την Καλαμάτα. Την ίδια ώρα, όπως τονίστηκε, στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού σε μια περιοχή που διαθέτει όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απαιτούνται. Το Πεταλίδι έχει πολύ μεγάλες προοπτικές ευρύτερης τουριστικής ανάπτυξης. Γιατί εκτός από τον αλιευτικό τουρισμό, όπως προείπαμε, μπορεί να αναπτύξει πολύ άνετα και τον αρχαιολογικό τουρισμό μετά την αποκάλυψη και της αρχαίας χωρώνης εδώ, στο χώρο του Πεταλιδίου. Το γαστρονομικό τουρισμό, αφού βρίσκεται μέσα στο κέντρο παραγωγής των προϊόντων της μεσογειακής διατροφής, αλλά και τον παραθεριστικό τουρισμό, τον τουρισμό αναψυχής με τις μικρές αλλά και τις μεγαλύτερες και την πολύ μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα που προετοιμάζεται. Τα προβλήματα, ωστόσο, που αντιμετωπίζουν οι αλλοιείς είναι πολλά. Ο κλάδος, όπως τονίζουν, εξαφανίζεται και ζητούν τη στήριξη της πολιτείας. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα δελφίνια και τις φώκες που μας χαλάνε τα αλλιευτικά εργαλεία και είναι τα πανηρά πολύ. Υπάρχει πρόβλημα με κάτι μεταναστευτικά ψάρια που έχουν εφανερωθεί, τα λεοντόψαρα και τους λαγοκέφαλους, που και αυτά καταστρέφουν τα δίχτυα. Οι λαγοκέφαλοι κόβουν τα δίχτυα με το στόμα τους και παίρνουν τα ψάρια. Και οι Γερμανοί τρώνε το γόνο και τα λεοντόψαρα και εξαφανίζονται ο γόνος από τη θάλασσα. Καλησπέρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν ενδιαφέρεται το κράτος για αποζημιώσεις για τα αλλιευτικά εργαλεία που έχουν πολλά λεφτά. Αυτή τη στιγμή η Αλία έχει πεθάνει τελείως. Στο Πεταλίδι είμαστε 30 ψαράδες, αυτή τη στιγμή είμαστε 5. Πίσω δεν έχει μείνει κανένα παιδί νέο. Πιστεύω ότι μερικά τώρα μπήκε και πριν ο Παναγιώτης είναι ο πιο νεαρός που έχει μείνει. Σε κάποια χρόνια θα φύγει και αυτός και θα τελειώσει τελείως η παράκτια Αλία. Ήταν ένα καλό επάγγελμα, μπορούσαν να ζήσουν οι οικογένειες. Δυστυχώς, όπως τα καταφέρανε, την παράκτια Αλία την τελειώσανε.